Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση είναι λογικό να επισκιάζεται από τις εξελίξεις σχετικά με το Μακεδονικό. Όχι αδικαιολόγητα νομίζω. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κουβαλάμε άλυτο πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι μέσω αυτού του προβλήματος να συνειδητοποιήσουμε ότι κρίνεται με ποια κριτήρια θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δηλαδή, ποια Ελλάδα θέλουμε. Πώς βρίσκουμε ότι στην εποχή μας μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Με μια πολιτική μιας περίκλησης της Ελλάδας, που μένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας, ή μια Ελλάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ένα ευρύτερο ρόλο στα Βαλκάνια, με ένα σχέδιο, όπως έχουμε πει, βαλκανικής συνανάπτυξης. Τα λιμάνια μας, οι δρόμοι μας, οι υποδομές μας, να είναι υποδομές ευρύτερης χρήσης. Πώς θέλουμε να πορευτούμε, εισβάλλοντας, όπως είπε ο κύριος Κασιδιάρης, στη γειτονική χώρα? Ακούσατε θράσος? Ακούσατε την ηχό της κυπριακής τραγωδίας εδώ μέσα απόψε? Να εισβάλλουμε, λέει. Μα αν αρχίσει η μια χώρα να εισβάλλει στην άλλη, στα Βαλκάνια, δεν θα ξεσπάσει μια τεράστια πυρκαγιά που θα κάψει τα πάντα? Και λέγονται μέσα στην αίθουσα αυτά. Και η ευθύνη δεν αφορά τη Χρυσή Αυγή. Η ευθύνη αφορά εκείνες τις δυνάμεις της Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δίνουν άλοθη και νομοποίηση σε αυτές τις επικίνδυνες απόψεις. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, κοιτώντας το σημερινό κόσμο, πώς θα πορευτούμε. Το δεύτερο ερώτημα είναι, τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία? Αυτή τη στιγμή η ΦΥΡΟΜ δεν λέγεται ΦΥΡΟΜ στο εξωτερικό. Λέγεται Μακεδονία. Σε όποιο διεθνές φόρουμ πάμε, σε όποιο συνέδριο πάμε, παντού η πινακίδα γράφει Μακεδονία. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την αρνητική παράδοση που έχουμε κληρονομήσει? Έχουμε μια ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε. Εάν απορριφθεί αυτή η ευκαιρία, ερώτημα, ποια θα είναι η προοπτική? Εκτός του Κασιδιάρη τη λύση, πόλεμος, ποια θα είναι η προοπτική? Η προοπτική θα είναι η χώρα αυτή να ονομάζεται Μακεδονία. Η προοπτική θα είναι κάποιες άλλες χώρες, όχι φιλικές προς εμάς, να ασκούν επιρροή και στην γειτονική χώρα και ευρύτερα στα Βαλκάνια. Πάρτε ένα παράδειγμα. Τι γράφει σήμερα ο Διεθνής Τύπος? Ο Διεθνής Τύπος σήμερα γράφει το εξής. Η ΦΥΡΟΜ αποφασίζει να αλλάξει όνομα. Η Μακεδονία αποφασίζει να αλλάξει όνομα. Άλλο ερώτημα. Εάν η συμφωνία, η καταργή συμφωνία, είναι τόσο κακή για την Ελλάδα, γιατί τα απορρίπτει ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας? Γιατί είναι μουρλός. Ωραία. Άρα έχουμε μουρλούς και εκεί και εδώ, κύριε Σταμάτη. Αν υπάρξει λοιπόν ένα μέτωπο λογικής, ένα μέτωπο προοδευτικό, διότι εμείς κατανοούμε την ευαισθησία των ανθρώπων, κατανοούμε ότι για ορισμένους είναι θέμα ταυτωτικό και ακριβώς γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια νυφάλια συζήτηση. Και αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα στα οποία ήθελα να τοποθετηθώ και λόγω της ιδιότητάς μου, βέβαια ο χρόνος δεν το επιτρέπει, θα περιστώσω ορισμένα που τα θεωρώ κρίσιμα. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά βγαίνουμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα διεθνές περιβάλλον εντυνόμενης αβεβαιότητας. Και θέλω αυτό να είναι σαφές, το είπε νομίζω και πριν ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Σχουλιαράκης. Είναι κίνδυνη και οικονομική και γεωπολιτική. Προχθές στην Ιταλία υπήρξε μια πολιτική αβεβαιότητα και αμέσως είδαμε τι έγινε με τα σπρέτς, τα ομόλογα κλπ. Πώς λοιπόν θα θωρακίσουμε την έξοδό μας? Αυτό θα πρέπει να το συζητάμε εδώ μέσα, σοβαρά. Η κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουμε μία συμφωνία από πέρυσι. Θα θωρακίσουμε την έξοδο δημιουργώντας ταμιακά αποθέματα. Δηλαδή θα βάλουμε στην άκρη κάποια χρήματα, ούτως ώστε αφού βγούμε από τα μνημόνια, εάν έχουμε μία ανάγκη και οι διεθνείς αγορές δεν είναι σε κατάσταση να μπορούμε να δανειστούμε, τότε θα έχουμε αυτό το απόθεμα, το ταμείο από το οποίο θα πάρουμε χρήματα και δεν θα χρειαστεί να ξαναπάμε πίσω για μνημόνια.
Όσοι αρνούνται το ταμιακό αυτό απόθεμα, σημαίνει ότι στο μυαλό τους έχουν ότι αν κάτι συμβεί θα πάμε να ξαναυπογράψουμε μνημόνια. Και είναι θλιβερό πραγματικά που ακούγονται αυτές οι απόψεις και εκτός αλλά και εντός της αίθουσας αυτής. Θα ήθελα όμως εγώ να προχωρήσω το συλλογισμό σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές, δεν έχουμε πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εκεί που είναι η Ιρλανδία σήμερα. Με τι επιτόκια δανείζεται η Ιρλανδία? Με 1%. Χρειάζεται η Ιρλανδία να έχει ταμιακά αποθέματα? Η Ιρλανδία δημιουργεί ταμιακά αποθέματα. Όσα συστήνει σε όλες τις χώρες να δημιουργήσουν ταμιακά αποθέματα. Γιατί? Διότι ζούμε σε έναν κόσμο με αβεβαιότητες. Όποια χώρα λοιπόν θέλει να θωρακίσει την ανεξαρτησία της, την κυριαρχία της, την αξιοπρέπειά της, θα πρέπει να έχει ένα απόθεμα ασφαλείας, ακόμα και μπορεί να δανείζεται από τις αγορές. Μου έκανε εντύπωση να ακούω τον κύριο Βενιζέλο να χαρακτηρίζει εχμαλωσία, λέει, της χώρας το ότι δημιουργούμε αυτό το απόθεμα. Με τη βοήθεια και σύμφωνη γνώμη των εταίρων. Θα πει κανείς, μήπως εφόσον είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται αυτό? Πρώτον, ήδη είπα ότι και η Ιρλανδία δημιουργεί και η Πορτογαλία έχει. Γιατί? Διότι δυστυχώς η Ευρώπη στην οποία συμμετέχουμε δεν έχει ακόμα εκείνα τα εργαλεία, τα συλλογικά, να προστατεύσει τις χώρες της. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη ο δανειστής ίστα της ανάγκης. Αυτό το ταμείο λοιπόν που δημιουργούμε για την έκτακτη θωράκιση, στη δική μας αντίληψη πρέπει να είναι ένας μόνιμος θεσμός να υπάρχει ως ασπίδα προστασίας για το μέλλον, για ό,τι θα συμβεί. Στοιχίζει αυτό, βεβαίως στοιχίζει. Αλλά ποια είναι η απάντηση, ποια είναι η άλλη λύση μάλλον? Η άλλη λύση είναι μνημόνια και ξανά μνημόνια. Και λυπάμαι που στο θέμα αυτό και ένας θεσμός που θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε αυτά τα οποία εγώ λέω, η Τράπεζα της Ελλάδας δεν βοήθησε στο να κατανοηθεί το θέμα αυτό, εμένοντας σε μία άποψη η οποία συζητήθηκε, απορρίφθηκε, δεν υπήρχε στο τραπέζι. Δεύτερο θέμα, τρίτο θέμα μάλλον. Ακούω πολλούς, άκουσα και πριν τον κύριο Κεκέρολου, σε ένα μοτίβο, ότι η κυβέρνηση αυτή δεσμεύει τη δημόσια περιουσία της χώρας για 90 χρόνια, για 100 χρόνια κλπ. Τι παραλάβαμε, κυρίες και κύριοι, στον τομέα αυτό? Τι δέσμευση αναλάβαμε από την παράταξη του κυρίου Κεκέρογλου και την παράταξη Νέας Δημοκρατίας που κυβερνούσε? Τα έχετε ξεχάσει? Τα έχετε λησμονήσει? Να θυμίσω λοιπόν ότι στο πρώτο μνημόνιο είχατε αναλάβει τη δέσμευση να ιδιωτικοποιήσετε 50 δισεκατομμύρια. Είχατε αναλάβει την υποχρέωση μέχρι το 2015 να πουλήσετε τόση περιουσία ώστε να εισπραχτούν 50 δισεκατομμύρια. Πράγμα βεβαίως αδύνατο, θα έπρεπε να πουληθεί και ο Παρθενώνας, όπως λέγαμε τότε. Το δεύτερο μνημόνιο τι είπε? Το δεύτερο μνημόνιο είπε να γίνει το ίδιο, αλλά σε ένα ορίζοντα μέχρι το 2020. Εμείς λοιπόν κληρονομήσαμε από εσάς μία καταστροφική πολιτική που απαιτούσε να πουληθεί το σύμπαν σε τιμές διαλυτικές, σε τιμές ευθελιστικές. Μπορέσαμε να αντρέψουμε την πολιτική σας, όσο ένα βαθμό το μπορέσαμε. Αποφύγαμε την εκποίηση για να εισπραχτούν τα 50 δις. Και αντί αυτού δημιουργήθηκε ένα ταμείο, το οποίο θα αξιοποιήσει την περιουσία και ό,τι εισπραχτεί, είτε από μερίσματα, είτε από μερική αργότερα εκποίηση, πούληση, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το 50% θα πηγαίνει στο χρέος και το 50% θα πηγαίνει σε επενδύσεις. Και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ, επενδύοντας τη λύθη, τότε ο κόσμος ξέχασε ίσως τι είχε συμβεί και να λέτε αυτά τα οποία λέτε σήμερα. Βεβαίως αυτό το ταμείο ήταν προϊόν συμβασμού. Δεν θα το κάναμε έτσι αν ήμασταν μόνοι μας. Αλλά έχοντας πίσω μας τον κύριο Σόιμπλε να λέει ότι για μένα η Ελλάδα έχει συνέχεια και επομένως οι δεσμεύσεις των προηγούμενων αφορούν και εσάς, μπορέσαμε και με τη βοήθεια τότε του Γάλλου Προέδρου και με τη βοήθεια του Ιταλού Πρωθυπουργού και αποτρέψαμε αυτό το οποίο θα συνέβαινε. Άκουσα επίσης χθες, διότι δείχνει ότι η αντιπολίτευση, ίσως βλέποντας ότι δεν έχει επιχειρήματα, βλέποντας ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, βλέποντας ότι η ώρα της αλήθειας φτάνει,
άκουσα τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας χθες να λέει κάποια απίθανα πράγματα και να εκπέμπει και απειλές μάλιστα για τις ευθύνες, λέει, για τις τράπεζες. Ό,τι λέει, φταίμε εμείς που απαξιώθηκαν οι τιμές των μετοχών των τραπεζών. Βλέπω εδώ τον κύριο Σταϊκούρα. Πείτε, κύριε Σταϊκούρα, στον κύριο Μητσοτάκη, ότι οι τιμές των τραπεζών άρχισαν να πέφτουν από το Μάιο του 2014 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 είχαν χάσει το 65% της αξίας τους. Άκουσα επίσης ευθύνες να αναζητούνται για τις ανακεφαλοποίησεις των τραπεζών. Απάντησε χθες ο πρόεδρος ένας τραπεζών. Είπε ότι ναι, έγιναν ανακεφαλοποίησεις για να καλύψουμε τη ζημιά του PSI. Θέλει λοιπόν έρευνα ο κύριος Μητσοτάκης. Το πρώτο σκελετό που θα βρει μπροστά του θα είναι τα δάνεια των κομμάτων, του δικού του και του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο σκελετό που θα βρει θα είναι οι ζημιές του PSI. Και η τρίτη ομάδα σκελετών θα είναι κάποια άλλα δάνεια, κάποια άλλα θαλουσοδάνεια κάποιων φίλων του. Τελειώνω με τη διάλεξη που ακούσαμε από τον κύριο Δένδια και άλλους για το πόσο κακά είναι τα πλεονάσματα. Τι πλεονάσματα είχατε εσείς αναλάβει, δεσμευτή? Κύριε Γεγέρογλου, τι πλεονάσματα είχατε εσείς αναλάβει? Είχατε αναλάβει με το πρώτο μνημόνιο 5% πλεονάσματα, πρωτογενή. Και με το δεύτερο μνημόνιο είχατε αναλάβει δέσμευση 4,5% με προοπτική να πέσουν στο 4% το 20 και να είναι 4% ή 3,5% από το 22 μέχρι το 2030. Και έρχεστε εδώ σήμερα εσείς να μιλάτε για μεγάλα πλεονάσματα. Δεύτερο, τι προτείνετε ακριβώς? Ξέρετε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα υπάρχουν για να πληρώνουμε τους τόκους των χρεών που παραλάβαμε. Τι ακριβώς προτείνετε λοιπόν? Μπορώ να έχω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε? Προτείνετε να μην πληρώνουμε τους τόκους? Προτείνετε μία σκληρή αναδιαπραγμάτευση για το χρέος? Αυτή κάναμε το 2015. Αυτή την επιχειρήσαμε. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Προτείναμε και μετά. Προτείναμε 2,5% πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι αυτό που προέκυψε μέσα από τη διαπραγμάτευση. Αν έχετε κάποια πρόταση, πέστε τη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Και οπωσδήποτε οι δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις, αλλά το ότι θα θέλαμε κι εμείς μικρότερα πλεονάσματα, θα τα θέλαμε. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αναπτύξω. Περιορίζω μόνο απλώς το εξής. Αυτά τα πλεονάσματα το 3,5 πιάνονται χωρίς νέα μέτρα. Γιατί? Αφού τα πιάσαμε με ύφεση, θα τα πιάσουμε με ανάπτυξη ακόμα ευκολότερα. Και ακριβώς γι' αυτό δημιουργείται αυτό που εσείς ονομάζετε υπερπλεόνασμα. Αυτό δεν είναι υπερπλεόνασμα. Είναι το περιθώριο που έχουμε να ασκήσουμε επεκτατική πολιτική. Όταν δηλαδή ο πίνακας γράφει το 2019 θα έχουμε υπερπλεόνασμα 1,2 δις, αυτό σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό του 19 ή του 20 μπορούμε να βάλουμε μείωση φορολογικών βαρών ή αύξηση των κοινωνικών δεδομένων ύψους 1,2 δις χωρίς να φύγει ο στόχος. Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι αυτά θέλουν και μια περισσότερη ανάλυση. Εγώ πάντα πιστεύω όμως ότι υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται όχι για την ατάκα, όχι για τον εξυπνακισμό, όχι σαν αυτά που ακούσαμε πριν από ορισμένους, ενδιαφέρονται για μια σοβαρή απάντηση στα ουσιώδη ερωτήματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια σε ένα διεθνές περιβάλλον ασταθές και βέβαιο γι' αυτό θωρακίζουμε την έξοδο. Δεύτερον, φεύγουμε από την παρατεταμένη λιτότητα που είχαμε και πάμε σε μία φάση όπου θα μπορούμε να έχουμε μία στοχευμένη επεκτατική πολιτική. Και στοχευμένη ακριβώς διότι χρειάζεται προσοχή και μετά τα μνημόνια και στοχευμένη διότι πρέπει κάθε ευρώ που δίνουμε να ξέρουμε που πάει και τι σκοπό υπηρετεί. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν είναι τα επόμενα χρόνια να έχουμε στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και επίσης στοχευμένες επεμβάσεις για την ενίσχυση των δαπανών για την υγεία, την παιδεία και γενικότερα το κοινωνικό κράτος. Όπως διαψευστήκατε ότι τάχατες δεν θα έκλεινε αξιολόγηση, ότι τάχατες δεν θα έκλεινε το μνημόνιο, έτσι θα διαψευστείτε και τώρα όσοι επενδύετε στην καταστροφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.